κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Καστανιώτη, αν δεν κάνω λάθος, ένα νέο βιβλίο που τιτλοφορείται «Λεξικό λογοκρισίας στην Ελλάδα», με υπότιτλο «Καχεκτική δημοκρατία, δικτατορία, μεταπολίτευση». Το βιβλίο προδήλως συνυπογράφουν η κυρία Πινελόπη Πετσίνη και ο κύριος Δημήτρης Χριστόπουλος. Βέβαια, στον κύριο Χριστόπουλο, πέρα από καθηγητή στο Τμήμα Πολιτικών Επιστήμων στο Πάντιο και πρόεδρο της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δικαιώματος του Ανθρώπου, συχνά πυκνά τον φιλοξενούμε σε μια σειρά ζητημάτων της επικαιρότητας και όχι μόνο. Και νομίζω ότι με αφορμή το βιβλίο θα ανοίξουμε και τη βεντάλια σε αυτά που μας απασχολούν. Καλημέρα, κύριε Χριστόπουλε. Καλημέρα, κύριε Σοχίνη. Λοιπόν, «Λεξικό λογοκρισίας στην Ελλάδα» και με υπότιτλο «Καχεκτική δημοκρατία, δικτατορία, μεταπολίτευση». Έχουμε λογοκρισία στην Ελλάδα? Δυστυχώς δεν υπάρχει καμία κοινωνία, καμία χώρα, καμία δημοκρατία η οποία μπορεί να επέρεται ότι είναι εντελώς χειραφετημένη από τον πειρασμό της λογοκρισίας. Ο πειρασμός της λογοκρισίας είναι σύμφυτος όταν υπάρχει εξουσία. Φυσικά, άλλο η λογοκρισία σε μια καχεκτική δημοκρατία όπως ήταν η Ελλάδα μέχρι το 1967, άλλο η λογοκρισία στη δικτατορία και άλλο η λογοκρισία στη μεταπολίτευση. Αυτό ακριβώς υπονοεί και ο υπότιτλος του βιβλίου. Πάντως δεν υπάρχει κοινωνία, πολλό δε μάλλον η ελληνική, που να έχει την πολυτέλεια να θεωρεί αυτό απαλλαγμένη από τον περασμό της λογοκρισίας. Πάντως βλέπω ότι σε αυτό το βιβλίο, σε αυτό το λεξικό, μάλλον είναι πολυγραφότατο, έχετε πάρα πολλές συγκεντρώσει συνεργασίες και από το Πανεπιστήμιο Κρήτης βλέπω εδώ μερικά ονόματα. Με στόχο ποιον? Το λεξικό αυτό έχει σκοπό να ταξινομήσει, να τυπολογήσει και να συστηματικοποιήσει δύο πράγματα. Πρώτον, την ιστορική πλαισίωση του φαινομένου της λογοκρισίας στην Ελλάδα και δεύτερον, να παρουσιάσει λήματα, είναι λεξικό λοιπόν, είναι ένα βιβλίο με λήματα, ναι, αλφαβητικά, τα βασικά περιστατικά λογοκρισίας, τα οποία εμβληματικά έτσι δείξαν την πορεία της λογοκρισίας στην ελληνική μεταπολίτευση. Δηλαδή από περιστατικά τα οποία σχετίζονται με την ποινική δίωξη της βλασφημίας ή του άσεμνου, της αιρετικής λογοτεχνίας, της μειονοτικής ταυτότητας, του διαδικτύου κτλ. Το τι έγινε στο θέατρο Χιτήριο πριν από 4 χρόνια, τι έπαθε ο Πιτσιρικάς που ανέπτυσε στη σελίδα κοινωνικής δικτύωσης τον περίφημο γέρον Παστίτσιο και πάει λέγοντας. Βλέπουμε από τη μελέτη αυτή ότι η λογοκρισία έχει μερικές συνέχειες. Υπάρχουν μερικές αιστείες δηλαδή που είναι διαρκώς ανοιχτές. Αυτές είναι δύο. Κυρίως η βλασφημία και η αναφορά στα λεγόμενα εθνικά θέματα. Δηλαδή το 1992, κύριε Σαχίνη, να καταλάβετε, κάποια συσπήρωση αριστεριστών εναντίον του ελληνικού, ας το πούμε έτσι, αυτό που ήδη αντιλαμβάνοντας ως ελληνικό εθνικισμό, βγάλαμε μια μπροσούρα υπέρ της αλληλεγγύης των λαών και του δικαιώματος του γειτονικού μας λαού να πει το όνομα που αυτός ήθελε να έχει, και αυτοί βρεθήκαν στο δικαστήριο. Το να ασκώ κριτική εγώ στη θέση που λέει ότι η γειτονική μας χώρα μπορεί να λέγεται όπως θέλει να λέγεται ή να μην λέγεται όπως θέλει να λέγεται, είναι ένα πράγμα. Το να διεκδικώ όμως την ποινική δίωξη κάποιου ο οποίος εκφράζει την άποψή του στο όνομα του ότι εγώ αυτό θεωρώ ότι είναι εθνικά επιβλαβές, είναι άλλο πράγμα. Αυτό λοιπόν επισημαίνουμε ως κρίσιμο, την τομή δηλαδή μεταξύ κριτικής και λογοκρισίας. Κύριε Χριστόπουλε, έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, θα έλεγα γαργαλάει το ενδιαφέρον, το γεγονός ότι τέλος πάντων στην καχεκτική δημοκρατία ή στη δικτατορία η λογοκρισία δεν θα πω ότι είναι απλά εμφανέστατη, έχει και μερικές εξηγήσεις πρόδειλες. Το δύσκολο είναι στη μεταπολίτευση, εκεί που υποτίθεται ότι σιγά σιγά οδεύουμε σε μια πιο βαθιά, πιο ποιοτική, αν είναι, δημοκρατία. Μήπως τελικά η αντιπροσωπευτική μας δημοκρατία ως ποιότητα μεταπολιτευτικά αναδεικνύει βαθύτερα ζητήματα και η λογοκρισία είναι πολυτάλαντη και πολυκύμαντη την εποχή της μεταπολίτευσης? Όπως σας είπα, ακόμα και στα καλύτερα σπίτια έχουμε λογοκρισία. Πολλό δε μάλλον σε ένα σπίτι σαν το δικό μας που είναι καλό, αλλά δεν είναι και το πιο νοικοκυρεμένο. Λοιπόν, όντως η λογοκρισία αναδεικνύει ένα ζήτημα ποιότητας της δημοκρατίας. Όταν παραδείγματος χάρη διεκδικείται με απόφαση δικαστηρίου στην Ελλάδα η ποινική δίωξη και η φυλάκιση 10 μηνών σε κάποιον ο οποίος σε μια ιστοσελίδα του σατήρησε
τον Άγιο Παΐσιο, τον Όσιο Παΐσιο μέχρι τότε, υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο είναι λίγο πέρα από τις συμπτώσεις. Και αυτό κάνει το λεξικό, στο οποίο έχουν γράψει 74 άτομα. Έτσι. Ήταν δηλαδή, αν θέλετε, εκδοτικά από όλα, που έχω, από όλα όσο έχω κάνει ως σήμερα. Ήταν το πιο δύσκολο, διότι το να βάλεις 74-75 ανθρώπους να συνεργαστούν, να ευθυγραμμιστούν και να ακούσουν έτσι λίγο το σφιγμό του δημιουργήματος, δεν είναι απλό, είναι δύσκολο. Και υπό αυτή την έννοια, εγώ είμαι προσωπικά εξαιρετικά χαρούμενος που αυτό το δημιούργημα έχει βγει στο φως. Έτσι, 600 σελίδων είναι μια μεγάλη δουλειά. Χάρη στην Πινελόπη Πετσίνη, η οποία έκανε πολύ σημαντικό τμήμα. Η Πινελόπη είναι φωτογράφος, προέρχεται από το χώρο των εικαστικών τεχνών. Έτσι, άρα, με αυτή την έννοια, συμπληρώνει εμένα που δεν έχω έτσι, ιδιαίτερη σχέση με τον καλλιτεχνικό χώρο, αν το θέλετε, παρά μόνο με τον χώρο της κοινωνικοπολιτικής και κοινωνικής θεωρίας. Η δημοκρατία, σας ξαναλέω, δεν σημαίνει ότι πάβει την λογοκρισία. Η λογοκρισία μπορεί να υπάρχει σε μια δημοκρατία. Οι δημοκρατίες μπορεί να αποφασίζουν να φημώνουν το στόμα κάποιων. Σήμερα, παραδείγματος χάρη, επί των ημερών μας, υπάρχει μια νέα τάση που είναι η τάση της προσπάθειας που γίνεται να φημωθεί ο λόγος της μισολογοξίας. Έτσι. Είναι λογοκρισία. Αν είναι λογοκρισία, είναι ανεκτή λογοκρισία ή μήπως είναι απαράδεκτη. Εγώ, να σας το πω ομά και ευθέως, θεωρώ ότι υπάρχει καλή και κακή λογοκρισία. Όταν, παραδείγματος χάρη, κάποιος εξατομικευμένα προσβάλλει το σαχίνι, εξατομικευμένα στρέφεται εναντίον της τιμής του Χριστόπουλου, τότε είναι αυτονόητο ότι θα υποστεί τις ποινικές συνέπειες που έχει η εξατομικευμένη προσβολή που μου έκανε. Αν όμως γυρίσει κάποιος και πει, όλοι σου προέρχονται από ένα χωριό της Ανατολικής Φθιότητας, όπως καλεί ο Χριστόπουλος, είναι τεμπέληδες. Αυτό δεν σημαίνει ότι εμένα μου δίνει το δικαίωμα να στραφώ εναντίον του και να πω ότι στο όνομα αυτής της γενικευμένης προσβολής σου ζητώ να σταματήσεις. Και βάλτε στη θέση του χωριού αυτού ένα έθνος, μια θρησκεία και πάει λέγοντας. Δείτε πόσο κοντά είμαστε σε αυτό που ονομάζεται μισαλόδοξος λόγος. Πότε μπορεί να μπει ο κόφτης στον λόγο της μισαλοδοξίας? Πότε μπορούμε να πούμε στον Καλαβρίτων ότι ως εδώ και μη παρέκει? Όταν εκπέμπει το ρατσιστικό του μισαλόδοξο κήρυγμα στην οικογένειά του, εκεί έχει κάθε δικαίωμα να το κάνει. Κλείνει τις πόρτες του σπιτιού του, πιάνει τα παιδιά του και τη γυναίκα του και τους λέει ότι οι ομοφυλόφιλοι είναι άρρωστοι. Όταν κάθεται στο καφενείο και πίνει ένα κρασί με τους φίλους του, ή όταν χρησιμοποιεί τον άμβονα για να δηλητηριάσει το κοινό του. Εγώ λέω ότι τα τρία δεν έχουν το ίδιο περιεχόμενο. Είναι η τρίτη περίπτωση που ενδιαφέρει τον νομοθέτη και εκεί ακριβώς που δημιουργείται η υποχρέωση περιορισμού της εκφοράς του ελεύθερου λόγου του Αμβρόσιου, διότι χρησιμοποιεί τη δημόσια εξουσία του προκειμένου να επιβάλλει απόψεις οι οποίες έχουν χαρακτηριστικά μισολοδοξίες. Τι ωραία που μας δίνετε και παραδείγματα. Για να σας ρωτήσω, γιατί θέλω να πιαστούμε και λίγο από την επικαιρότητα, μιας και σας έχουμε συχνότητα, αλλά για να σας ρωτήσω, η λογοκρισία είναι με πολλά εισαγωγικά ή ίδιον χωρίς εισαγωγικά της εξουσίας, της πολιτικής, της θρησκευτικής, της δημοσιογραφικής, να το πω έτσι, μόνο, ή είναι και των μεταξύ μας σχέσεων? Είναι εξαιρετική ερώτηση. Είναι αυτά ακριβώς που κάνω και στο Πανεπιστήμιο στα παιδιά και ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα. Κοιτάξτε, λογοκρισία μεταξύ ιδεατά ίσων ανθρώπων δεν νοείται. Η λογοκρισία εννοείται ότι υπάρχει μια ιεραρχία, μια σχέση εξουσίας μεταξύ των ανθρώπων. Δηλαδή, λέει η κόρη σας, λέει ο γιος μου, θέλω εκείνο. Το λέει με τέτοια έμφαση που μας οδηγεί, μας πάει τα νεύρα, μας διαλύει. Κάποια στιγμή του λες, σταμάτα. Αυτό, μην κοιτάτε που είναι μια αφελής, αν θέλετε, έως και συμπαθής παρότινηση ενός πατέρα στην κόρη του. Μπορεί και να μην είναι συμπαθής, παρεμπιπτόντως, έτσι. Αλλά είναι, σου ζητάω να σταματήσεις. Και η κόρη θα το κάνει ή δεν θα το κάνει, εν πάση περιπτώσει, διότι ακριβώς υπάρχει μια ιεραρχία μέσα στην οικογένεια και πάλι λέγοντας. Αν σε μια παρέα βρεθούμε έξω και μου πείτε σταμάτα, θα σου πω πώς είπατε. Καταλάβατε. Δεν έχετε τη δυνατότητα αυτή, διότι σε έναν ιδεατά ίσο κόσμο ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Έτσι. Αρκεί να μην προσβάλλει εξατομικευμένο, όπως σας είπα. Άρα, ναι, η λογοκρισία είναι ίδιον της εξουσίας. Η λογοκρισία είναι μια στιγμή εξουσίας. Είτε είναι εξουσία μέσα στην οικογένεια, είτε είναι εξουσία στην εργασία, είτε είναι εξουσία στην εφημερίδα, είτε είναι εξουσία στο διαδίκτυο, είτε εξουσία στην εκκλησία, στο έθνος και πάει λέγοντας. Άρα, η λογοκρισία είναι και μια μορφή βίας. Η λογοκρισία είναι μια μορφή βίας η οποία αιτιολογείται από αυτόν που λογοκρίνει στο όνομα της ψυχικής κακοποίησης που έπαθε ή υποτίθεται πως έπαθε από τον λόγο του άλλου.
Μάλιστα. Αλλά θέλω να σας πω ότι ο λόγος κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει. Αυτό ισχύει και για τον λόγο της λογοκρισίας και για τον λόγο που η λογοκρισία ζητάει να σταματήσει να εκφέρεται. Λοιπόν, είναι μια, θα το συμπυκνώσω εγώ, μια πανέμορφη πρόταση στις διακοπές. Έχουμε την τάση αυτή. Λεξικό λογοκρισίας στην Ελλάδα από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Αλλά μιας και σας έχω, κύριε Χριστόπουλε, η έδρα της Διεθνούς Ομοσπονδίας Διαδικαιώματος του Ανθρώπου είναι το Παρίσι. Τι εικόνα έχετε εσείς μετά τη σημερινή οπισθοχώρηση κατά τα αριθέντα Μακρόν στην αύξηση της τιμής των καυσίμων, σε σχέση όμως με το φαινόμενο κοινωνικά των κίτρινων γυλαίκων, λέει κάτι? Κοιτάξτε, εγώ έφυγα από το Παρίσι το Σάββατο το βράδυ, όταν φλέγονταν, και με προετοίμασα να κάνω 2,5 ώρες να φτάσω στο αεροδρόμιο. Τελικά τα κατάφερα και ήταν σχετικά γρήγορα. Το κίνημα αυτό είναι ένα κίνημα το οποίο προέρχεται από την αταξίωση και την υποβάθμιση των παραδοσιακών αρχών της συνδικαλιστικής δράσης, την πολιτική απαξίωση των πολιτικών κομμάτων στη Γαλλία και της ίδιας της κοινωνίας των πολιτών. Είναι μια νέα μορφή έκφραστη, ακομμάτιστη, αχρωμάτιστη, μη αντιπροσωπευτική, η οποία έρχεται και να ταράξει έτσι λίγο τα νερά στην Γαλλία που είχαν λιμνάσει. Ξέρετε, η Γαλλία, όπως και η Ελλάδα, είναι οι χώρες της Ευρώπης που έχουν μια παράδοση, αν το πούμε έτσι, αντίστασης. Είναι χώρες οι οποίες είναι εθισμένες ή συνηθισμένες στο να έχουν τέτοιου είδους επεισοδίων. Τέτοια πράγματα δεν βλέπετε σε άλλες χώρες. Δεν θα δείτε τέτοιου είδους ιστορίες στην Ολλανδία, ούτε στη Μεγάλη Βρετανία, ούτε στη Γερμανία. Τώρα, αυτό το κίνημα, το οποίο στις καταβολές του υπάρχει και μία, αν θέλετε, διάσταση που προέρχεται κυρίως από το εθνικό μέτωπο, από την άκρα δεξιά και από ένα κομμάτι της άκρας αριστεράς, αλλά από ένα σημείο και ύστερα αυτονομήθηκε από αυτές τις δύο, έχει μια δυναμική στη Γαλλία. Αυτή τη δυναμική την είδε, φαντάζομαι, το επιτελείο του Γάλλου Προέδρου και είπαν ότι θα βάλει λίγο νερό στο κρασί τους. Αυτό κατάλαβα εγώ. Γιατί γενικά ο Μακρόν, να ξέρετε, είναι ένας πολιτικός ο οποίος, σε αντίθεση με τους πολιτικούς που είχε μέχρι τώρα στην Προεδρία της Δημοκρατίας της η Γαλλία, δεν είναι ο ίδιος πολιτικός, δεν προέρχεται δηλαδή από τα γενοφάσκια του Σοσιαλιστικού ή άλλου κόμματος, με αποτέλεσμα να υπάγεται σε μια κλίμακα αξιών, αποτελεσματικότητας, κινησμού και ρεαλισμού που περισσότερο προσεδιάζει στον τραπεζικό τομέα παρά στον κλασικό πολιτικό τομέα. Η έννοια δηλαδή του κόστους του πολιτικού είναι τελείως διαφορετική για κάποιον σαν τον Ολάντ από ότι είναι για τον Μακρόν. Ο Μακρόν μπήκε σαν τάβρο σε ελαιοπολείο, πολλά τα καθάρισε, εδώ φαίνεται ότι δεν του βγήκε και αρχίζει και αναδιπλώνεται με σκοπό να ανασχεδιάσει τη στρατηγική του. Νομίζω ότι τα είπατε όλα με τους χαρακτηρισμούς για τον Μακρόν. Για έλατε όμως την ίδια ώρα, παραλλήλου, στην Ελλάδα που είχαμε ένα κύμα καταλήψεων με πρόδειλο ένα θέμα που αφορά τα εθνικά μας από μαθητές που χύθηκε πολύ η μελάνη και μιας και συζητάγαμε για λογοκρισία. Δεν είναι και λίγο λογοκρισία και ιδίως από μια κυβέρνηση της οποίας ο Πρωθυπουργός ήταν πρωταγωνιστής κινητοποιήσεων μαθητικών αντιστοίχως στην Αθήνα. Δεν ξέρω αν είστε και σόκεροι, δηλαδή συνομήλικοι, αλλά τέλος πάντων. Είμαι πιο μεγάλος, κύριε Σαφίνη. Εντάξει. Λοιπόν, μήπως με κάποιο τρόπο λογοκρίνει το μη αρεστό ή όποια εξουσία, χωρίς εγώ να παραγνωρίζω το ότι κάποιοι θα πάνε να χαϊδέψουν αυτά και όπως είναι η Χρυσή Αυγή, στην οποία ήσασταν και μάρτυρας κατηγορίας, αν θυμάμαι καλά, ναι, στη δίκη που συνεχίζεται. Αλλά τα παιδιά και τα σώματα των παιδιών θα λύσουν το θέμα της Χρυσής Αυγής? Νομίζω. Καταρχήν δεν νομίζω ότι υπήρχε κάποια λογοκρισία μεταξύ μας. Δεν είδα δηλαδή να υπάρχει κάποιος που να λέει ότι. Πώς όλοι οι μαθητές γίνανε ακροδεξί? Αυτοί οι μαθητές που κινητοποιήθηκαν. Περιμένετε. Ναι, ναι. Άλλο είναι εγώ να αξιολογήσω πολιτικά ότι κάποιος που λέει ότι η Δημοκρατία πούλησε τη Μακεδονία είναι ακροδεξιός, και άλλο να του πω ότι σταμάτα να το λες. Άλλο η κριτική, η οποία μπορεί να είναι ανελέητη και πρέπει να είναι στην πολιτική σφαίρα, και άλλο η διεκδίκηση του να σταματήσει αυτός να μιλάει. Εγώ δεν είδα πουθενά το δεύτερο. Αυτό είναι λογοκρισία. Το να λέω εγώ ότι αυτός που μου λέει ότι η Δημοκρατία πούλησε τη Μακεδονία, κατ' ουσίαν κατά τη διαστολή του ότι η Χούντα πούλησε την Κύπρο, διότι εκεί παραπέμπει αυτό, να ξέρετε. Έτσι. Και να λέω ότι αυτό είναι ένα ακροδεξιά έμπνευση σύνθημα, θα το λέω και θα επιμένω γιατί το πιστεύω. Και αυτός ο οποίος πρέπει να προσέξει να μην ταυτίζεται με τον ακροδεξιά είναι αυτός που το λέει πιθανώς στην ανέφελη νεότητά του. Αλλά αυτό δεν είναι λογοκρισία. Εγώ λοιπόν είδα μια πολιτική σπέκουλα γύρω από τις καταλήψεις ένθεν και ένθεν,
Δεν είδα ότι κάποιος αρνείται το δικαίωμα σε αυτά τα παιδιά να λένε αυτά που πιστεύουν. Άρα λέτε σπέκουλα θέμα κυρίως ήταν αυτό. Ναι, ακριβώς. Πολιτική σπέκουλα, όπου είδε η άκρα δεξιά ότι μπορεί να βουτήξει για τα καλά μέσα στα νερά, ας πούμε, έτσι, αυτού του θολού εθνικισμού που έχει δημιουργηθεί γύρω από το Μακεδονικό. Και από εκεί και ύστερα κάποιοι χειρισμοί ψηλοαμήχανοι εκ μέρους μιας κυβέρνησης που χωρίς καταλήψεις σε καλές και κακές ανάλογα με το πολιτικό πρόσωπο που θέλει να του δώσει. Mm. Μιας και το θίξαμε και το αναφέραμε, πολλοί ακροατές εδώ είπαν ότι τέλος πάντων υπάρχει μια υποκρισία του πολιτικού συστήματος σε σχέση με τη Χρυσή Αυγή. Δημοκρατία έχουμε, αφού δεν έχει τεθεί εκτός νόμου, εκτός κανονικότητας, ό,τι και να λέμε περί συνταγματικού τόξου, υπάρχει μια παραδοξότητα. Και εν πάση περιπτώσει, αν είναι εγκληματική οργάνωση, να τελειώνει το δικαστήριο. Δεν έχω καμία αντίρρηση, συμφωνώ και επαυξάνω. Να τελειώνει το δικαστήριο, να βγει μια απόφαση και να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε. Δεν έχω καμία αντίρρηση. Όσο η Χρυσή Αυγή είναι νόμιμο πολιτικό κόμμα, ναι, έχει το δικαίωμα να λέει ό,τι θέλει. Ό,τι σαχλαμάρα θέλει, ό,τι τοξικότητα θέλει, ό,τι ακροναζιστική θεωρία θέλει. Τι να κάνουμε, δημοκρατία έχουμε, θα το υποστούμε. Έτσι είναι η δημοκρατία. Δεν υπάρχει γενικό δικαίωμα στη μη προσβολή. Εγώ προσβάλλομαι όταν ακούω αυτά που λένε οι φασίστες, κύριε Σαχίνη, ή οι ναζιστές ή οι γόνοι των δοσιλόγων. Δεν διεκδικώ όμως ποτέ ότι αυτοί θα σταματήσουν να τα λένε. Έχουν όσο δικαίωμα έχω και εγώ να λέω αυτά που θέλω να λέω. Από εκεί και ύστερα, αν αυτοί κάνουν ένα βήμα περισσότερο και στήσουν μια εγκληματική οργάνωση γύρω από τα νοσηρά του αιτήματα να απαλλάξουν την κοινωνία μας από τους μετανάστες και αρχίζουν και σκοτώνουν μετανάστες, όπως κακή ώρα αυτό έγινε στην Κέρκυρα προχθές, τότε εδώ έχουμε να κάνουμε κάτι άλλο. Έχουμε να κάνουμε μια οργανωμένη εγκληματική δράση, όχι γύρω από την ρητορική ή από έναν μη σαλόδοξο λόγο, αλλά γύρω από ενέργειες που άπτονται του κοινού ποινικού δικαίου. Συγγνώμη, σε αυτή την περίπτωση, καθής εξημών οφείλει να αντιμετωπίσει τον νόμο. Έτσι και αυτή. Λέει εδώ ένας ακροατής, δηλαδή ο φασιστικός λόγος κατά τον κύριο Χριστόπουλο επιτρέπεται στη δημοκρατία. Μάλλον δεν κατάλαβε τι είπε ο κύριος Χριστόπουλος. Όχι. Είπα ότι ο φασιστικός λόγος, φυσικά, ότι η δημοκρατία έχει ελευθερία του λόγου και θα ανεχθεί ακόμα και τον πιο τοξικό λόγο, στο βαθμό που αυτός ο λόγος δεν διεγείρει άμεσα στο μίσος και δεν μετατρέπεται σε πράξη. Αυτό οφείλει να κάνει η δημοκρατία. Η δημοκρατία που μάχεται για να σώσει τον εαυτό της δεν είναι η δημοκρατία που γίνεται αυταρχισμός κάθε φορά που κάποιος την αμφισβητεί ή μιλάει. Η δημοκρατία που μάχεται για να σώσει τον εαυτό της είναι αυτή που αντέχει την αναμέτρηση με την τοξικότητα των αντιπάλων της, αλλά είναι αυστηρή όταν οι αντίπαλοι της δεν περιορίζονται απλά σε λόγια, αλλά προβαίνουν σε ενέργειες που όχι απλώς υπονομεύουν το πολίτευμα, αλλά υπονομεύουν την ίδια την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Και αυτό έκανε η Χρυσή Αυγή. Νομίζω ότι είστε σαφείς. Θέλω στο λίγο χρόνο που απομένει δύο ζητήματα, όσο πιο συμπυκνωμένα μπορείτε να απαντήσετε. Είναι γνωστό, έχετε γράψει και βιβλίο μαζί με τον κύριο Καρπόζηλο πάνω στα ζητήματα που αφορούσαν πριν έχουμε τη Συμφωνία των Πρεσπών. Χωρίς να την αποθεώνετε, είπατε ότι είναι μια καλή βάση. Θέλω να σας ρωτήσω, με τις τελευταίες δηλώσεις του ΖΑΕΦ αισθάνεστε καλά, δηλαδή περί μακεδονικής γλώσσας, Μακεδονίας, του Αιγαίου, διδαχής και τα λοιπά, είναι στο πνεύμα αυτής της συμφωνίας? Εντάξει, εγώ δεν θεωρώ ότι θα πέσει κάτι τραγικό στην Ελλάδα αν κάποιοι ανοίξουν ένα φροντιστήριο για να διδάσκουν τη γλώσσα που θέλουν. Όλοι φάρουν φροντιστήριο, τα οποία διδάσκουν όποια γλώσσα θέλουν στην Ελλάδα. Εσείς που βλέπετε το πρόβλημα. Όχι, άλλο λέει στα σχολεία ότι θα διδάσκεται. Και ότι για τη Μακεδονία του Αιγαίου κάποιος πρέπει να ενδιαφερθεί πια. Αυτό δεν είναι. Εγώ ξέρω τι είπε. Δεν είπε για σχολεία. Μάλιστα. Εγώ είπε ότι θα μπορεί να διδάσκεται στα φροντιστήρια. Δεν έχω κανένα πρόβλημα, εκεί διδάσκονται αραβικά, πακιστανικά, αγγλικά, γαλλικά, πορτογάλικα, να διδάσκεται και αυτή η γλώσσα. Τώρα, η χρήση του όρου Μακεδονία του Αιγαίου είναι είναι συνηθισμένη στη γειτονική μας χώρα, η οποία σταδιακά, όταν με το καλό μπούμε σε σταυλάκι της καλής προαίρεσης, της καλής γειτνίασης και της εγκατάστασης μιας στοιχειώδης εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο λαών και υλοποιηθεί στοιχειωδώς η συμφωνία, τότε ελπίζω και είμαι σχεδόν βέβαιος ότι σταδιακά και η χρήση αυτού του τοπονημίου θα περάσει στο παρελθόν. Και κλείνω. Και δεν είμαι και αυτό, δεν είναι πως να καλοπροαίρετη έτσι, η εικασία που σας λέω. Σας βεβαιώνω ότι δεν έχετε καμία μεγάλη έτσι, δυναμική τώρα αυτό το πράγμα δίπλα. Και θέλω να κλείσω με ένα κεφαλαίο στο οποίο αρθρογραφήσατε πυκνά το τελευταίο διάστημα. Είναι αυτή η συζήτηση που ξεκίνησε κάπως άτσαλα, πομποδός, με πομφόλιγα λέω εγώ, χωρισμού κράτους-εκκλησίας. Μπερδεύτηκε το πράγμα. Σήμερα βλέπει και τους κληρικούς της ενός τους, κύριος Γαβρόγλου. Τι λέτε εσείς, και μάλιστα επικαλούμε εδώ πέρα και την θεσμική σας ιδιότητα ως Προέδρου της Διεθνούς Ομοσπονδίας. Πώς το βλέπετε το θέμα? Γιατί σας είδα να περιγράφετε άτολμες κινήσεις, είπατε. Εγώ είπα ότι, θα σας δώσω ένα παράδειγμα, το ελληνικό σύνταγμα, το σύνταγμα της πατρίδας μας, κύριε Σαχίνη, εισάγεται με προήμιο, με αναφορά στην Αγία Τριάδα. Εντάξει.
Εσείς, εγώ μάλλον, να μην πω για εσάς γιατί δεν γνωρίζω. Εγώ, σαν πολίτης της χώρας μου, αντιλαμβάνομαι διαφορετικά τις σχέσεις που έχω με την πατρίδα μου και όχι μέσω της αναφοράς στην Αγία Τριάδα. Εντάξει, εγώ αντιλαμβάνομαι τις σχέσεις που έχω με αυτήν την χώρα που ονομάζεται Ελλάδα μέσω της υπαγωγής μου στον αυτοκαθοριζόμενο ελληνικό λαό. Εντάξει, εγώ δεν θέλω Αγία Τριάδα να με καθορίζει. Αυτό δεν είναι ένα πολιτικό ερώτημα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε στην Ελλάδα. Δεν πρέπει εγώ και όσοι πιστεύουν αυτά που πιστεύω εγώ να εκφράσουν την άποψή τους και να δούμε σε συνθήκες δημοκρατίας τελικά τι θέλουμε για το έθνος μας. Διότι αν η ερώτηση είναι ότι στο όνομα του να μην χαλάσουμε έτσι τα λιμνάζοντα ύδατα που ρυθμίζουν τις σχέσεις εκκλησίας και πολιτείας στην Ελλάδα, να μην πειράξουμε το σύνταγμα και φοβηθούν κάποιοι και ανησυχήσουν, τότε λυπούμε, αλλά τότε εμένα. Και αυτούς που σκέφτονται σαν και εμένα, και σας λέω με βεβαιότητα ότι δεν είναι λίγοι, δεν μας αφήνουν να εκφράσουμε το πολιτικό μας επίδικο. Λοιπόν, η δημοκρατία είναι ότι μιλάμε ελεύθερα, καθίσει εκφράζει αυτό που θέλει για το μέλλον της πολιτικής κοινότητάς μας και αποφασίζει πλειοψηφία. Αυτό λοιπόν αφορά και τις σχέσεις της Εκκλησίας και πολιτείας. Τα υπόλοιπα ρυθμίζονται είτε από τους νόμους είτε από πολιτικές αποφάσεις. Πάντως, ένα κομμάτι που αφορά την αναθεώρηση αφορά το Σύνταγμα. Σας βεβαιώνω ότι πολλά ζητήματα που αφορούν τον τρόπο με τον οποίο πολλαπλώς επιβάλλεται η θρησκεία και η εκκλησία στην καθημερινότητά μας δεν χρειάζονται καμία αναθεώρηση. Δεν χρειάζονται καμία αναθεώρηση του Συντάγματος για να γίνει τζαμί στην Αθήνα και να βρεθεί μια λύση για τη θρησκευτική ελευθερία εκατοντάδων χιλιάδων μουσουλμάνων που βρίσκονται εδώ. Δεν χρειάζεται καμία αναθεώρηση προκειμένου να φτιαχτούν αποτεφρωτήρια, διότι η Εκκλησία της Ελλάδας δεν θέλει αποτεφρωτήρια, διότι έχει βολευτεί με τα προνόμια που τους δίνουν τα νεκροταφεία. Δεν χρειάζεται καμία αναθεώρηση προκειμένου να μην υπαγόμαστε σε πολλαπλούς καταναγκασμούς δημόσιων θρησκευτικών όρκων και πάει λέγοντας. Όλα αυτά μπορεί να τα λύσει μια πολιτική βούληση. Αν υπάρχει πολιτική βούληση, η πρώτη ύλη της πολιτικής είναι εκεί. Λοιπόν, εκτός από το λεξικό λογοκρισίας, υπάρχει η λογοκρισία της ώρας, στη διάρκεια εννοώ. Θέλω να σας ευχαριστήσω, κύριε Χριστόπουλε. Εγώ θα σας ευχαριστήσω. Πιάσαμε μεγάλη γκάμα σήμερα και να είστε καλά.